Λοιπόν, καλησπέρα καταρχά σε όλου. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά και αυτά. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην τέταρτη αναβίωση του εφήμου μας κουρμπάνι, που συνεχίζεται για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Σαν νέο συμβούλιο και σαν νέος πρόεδρος θέλω να σας καλωσορίσω. Όπως θέλω να σας παρουσιάσω και το νέο ΔΣ, που είναι εδώ πέρα δίπλα μου. Λοιπόν, έχουμε αντιπρόεδρο τη Μίνα Τέφογλου, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων την κυρία Γιάννα Μπατσκίνη, γραμματέας η Ιωάννα Αλεξίου, αναπληρωματικός γενικός γραμματέας είναι ο κύριος Αλεξάνδρου Γεώργιος που λείπει, δεν είναι εδώ πέρα μαζί μας, ταμείας ο Μιχάλης Αδρονάς και υπεύθυνη χορευτικού η κυρία Γιάννα Μαλιαρού. Λοιπόν, θέλω όλοι να μας βοηθήσετε σε αυτή την καινούργια προσπάθεια που κάνουμε. Είμαστε όλοι νέοι, θέλουμε όλη τη συμπαράστασή σας και αυτά. Και από ό,τι βλέπω όλοι μας στηρίζετε με τον κόσμο σήμερα και αυτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους μου για τους χορηγούς μας, γιατί πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτές τις δύσκολες μέρες που όλοι είμαστε οικονομικά. Και γιατί άλλως δεν θα γινόταν και αυτή η βραδιά. Και δεν έχω τίποτα άλλο εγώ να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ πέρα και μας, ετοιμάτε. Καλά να περάσετε, καλή διασκέδαση. Θα έρθει ένα μέλος της ομάδας μας του χορευτικού, η γραμματικά λέει, να σας πει δύο λόγια για το έθιμο το κουρμπάνι για να δείτε τι γιορτάζουμε σήμερα. Λίγα λόγια για το έθιμο κουρμπάνι. Ετυμολογικά, η λέξη κουρμπάνι προέρχεται από την αντίστοιχη τουρκική κουρμπάν που σημαίνει θύμα, ονομάζοντας έτσι το ζώο που θυσιάζεται, καθώς και τη θυσιαστική λειτουργία στο σύνολό της. Βέβαια, η θυσία γινόταν για την καλή σοριά των κατοίκων, για την υγεία αυτών και τη γενική ευημερία του τόπου. Είναι από παλιού θρησκευτικού περιεχομένου και οι χριστιανοί τηρούσαν το έθιμο τελετή κουρμπάνι. Το αγάπησαν τόσο πολύ που όταν συγκεντρώνονταν το αποκαλούσαν χριστιανικές αγάπες. Η προσέλευση όλων των κατοίκων στον αυλόγυρο της εκκλησίας τους τους έδαινε μεταξύ τους, ώστε να διατηρεί το έθιμο των πατεράδων και παππούδων μας ζωντανό. Αργότερα έφτασε στους Τράκες, όπου και αυτοί με τη σειρά τους το αγαπήσανε και το τηρήσανε. Με το πέρασμα των χρόνων, οι ανατολικορωμιλιώτες κράτησαν το έθιμο και το αναβίωναν με όλες τις εξέχουσες τιμές. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τους ευαθμιότατους πατέρες Γεώργιο Γιαννιό και Ευστάθιο Βαρβαρέλη, τον κύριο Κίτσιο Γεώργιο, εκπρόσωπο της περιφέρειας, να μας απευθύνει έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Πρώτα απ' όλα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Κώστα Αγκουραστού, καθώς και της αντιπεριφερειάρχης της κυρίας Κορινθίνη Δωροθέας. Μόνο δύο κουβέντες. Επειδή τυχαίνει να δραστηριοποιούμε και σε τέτοιους συλλόγους, τυχαίνει να είμαι και δημοτικός τραγουδιστής, ένα πράγμα έχω να πω. Ότι αυτούς τους συλλόγους πρέπει να τους βοηθάμε όλοι. Είναι το οξυγόνο της παράδοσής μας. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι σύλλογοι, δεν θα υπήρχαν έθιμα και παραδόσεις. Άρα και χρέος όλων μας είναι να βοηθάμε αυτούς τους συλλόγους. Να πω συγχαρητήρια στο σύλλογο που κάνει όλη αυτή τη διοργάνωση για τέταρτη φορά την αναβίωση του εθίμου του κουρμπάνι και εύχομαι όλοι να πλησιώσουν το σύλλογο, μάλλον όλοι πρέπει να πλησιώσουν το σύλλογο και να το βοηθήσουν ακόμα μια φορά. Θερμά συγχαρητήρια στο σύλλογο. Να είστε καλά. Τον κύριο Δήμαρχο Αλμυρού, τον κύριο Ισερίδη. Ευδεσιμότατη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητέ φίλε Γιώργο, κύριε Πρόεδρε της ΔΙΑΛ, Περιφερειακές Σύμβουλοι, αγαπητέ φίλε Ευθύμη.
Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκε την πρόσκληση του νεοσυνταθέντος συλλόγου. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση που μας κάνανε να παρευρεθούμε σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο χωριό μου. Ένα χωριό στο οποίο την αγάπη μου και την αγάπη του πιστεύω ότι την έχετε διαπιστώσει όλοι σας. Θέλω επίσης να πω ότι σε αυτό το χωριό, με τους πολλούς συλλόγους, με μεγάλες δραστηριότητες, με πολύ μεγάλη και κοινωνική προσφορά σε όλους τους τομείς, είναι ο Σύλλογος Ανατολικής Ρωμελίας, στον οποίο αυτή τη στιγμή το 60% των κατοίκων είναι πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμελία. Άρα σήμερα τα δρόμενα αυτής της περιοχής και η κληρονομιά την οποία εσείς παραλάβατε από την προηγούμενη διοίκηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ένα φορτίο μεγάλο, στο οποίο θα πρέπει να τα απεξέλθετε οπωσδήποτε. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να κρατήσουμε την παράδοση. Εμείς σαν Δήμος δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέγεται παράδοση. Αυτοί που προσπαθούν με ξενόφερτα μηνύματα, με έθιμα από άλλες χώρες, άλλους λαούς, άλλη κουλτούρα, να διαλύσουν τον πολιτισμό μας. Ένας πολιτισμός που υπάρχει σε αυτή τη χώρα με 2,5 με 4.000 χρόνια αυτή τη στιγμή. Από την πλευρά του Δήμου θα έχετε την υποστήριξη που θέλετε. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Και εγώ προσωπικά, όπως και ο πρόεδρος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή από την Υψηλόπολη Ιουλία στην Πλατακούρα, θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας σε οτιδήποτε δρόμοι να κάνετε, διατηρώντας πάντα την παράδοση. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και σας περιμένω όποτε θέλετε. Τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Ευξηνούπολης, κύριο Τέφογλο Αργύριο. Κυρίες και κύριοι, επίσημοι και μη, σας καλησπέριζω. Σαν πρόεδρος της Ευξηνούπολης, έχω να πιστεύω ότι σε έναν τόπο καθρέφτης είναι οι σύλλογοι. Το ευτύχημα, στην Ευξηνούπολη υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι, αξιόλογοι, και σε αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος. Εύχομαι στο καινούριο συμβούλιο να κάνετε τουλάχιστον κάτι καλύτερο από ό,τι κάνουν οι προηγούμενοι. Αυτό θα είναι τιμή για μένα. Σας εύχομαι λοιπόν καλή διασκέδαση και χρόνια πολλά. Κοντά μας έχουμε και τους ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ, κύριο Δελακούρα Ηλία, τον σμήναρχο, τον κύριο Ρούσα Ανάργυρο, τον σμήναρχο της 111 Πτέρυγου Γαμάχης, κύριο Δελιγιάννη Γεώργιο, τον αντιπρόεδρο της ΠΟΣΑΡ, κύριο Λουλούδη Ιωάννη, την εκπρόσωπο της ΠΟΣΑΡ, κυρία Μινούδη Γερακίνα, και την καλούμε να απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα, καλησπέρα στο όμορφο χωριό μου, στην όμορφη Ευξηνούπολη, σε αυτό το προσφυγικό χωριό, τιμή για μένα απόψε, που οι παππούδες μας ήρθαν και εγκατασταθήκανε εδώ. Θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Προέδρου μας, της κυρίας Ευδοκίας Παπαχριστούδη, που δυστυχώς δεν μπόρεσε για άλλο λοιπόν υποχρεώσεων να παρευρεθεί απόψε εδώ. Στέλνει τους χαιρετισμούς της, την αγάπη της, τα χρόνια πολλά, μέρα μεγάλη σήμερα της Χριστιανοσύνης. Κοντά μας επίσης έχουμε τον Α' Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιάννη Λουλούδη. Μαζί εκπροσωπούμε. Καλή επιτυχία στο έργο του Συλλόγου, στο νέο Δέλτα Σίγμα. Εύχομαστε τα καλύτερα. Κουρμπάνι, κουρμπάνι θυσία, αυτό που φέραν οι δικοί μας, οι παππούδες μας από εκεί, από την πατρίδα, από την Ανατολική Ρωμιλία, Παύλα Βόρεια Θράκη. Τιμή για εμάς. Τιμή ένεκιν σε αυτούς τους ανθρώπους που πρόσφεραν τόσο πραγματικά. Ήταν άνθρωποι θεοσεβούμενοι και αυτό το αποδεικνύει αυτό το έθιμο που κάνανε, το κουρμπάνι. Κουρμπάνι
ίσως έτοιμο προς τιμή στον Τριαδικό Θεό, είτε σε ένα Άγιο. Εμείς είχαμε την Αγία Τριάδα, όπως και στο Καβακλή, που έχουμε την εικόνα της Αγίας Τριάδας, η οποία τώρα φυλάσσεται πέρα στη Λιβαδίτσα, στην Πέλα, στο Ιερό Ίδρυμα, όπου και εκεί γίνεται πανήγυρη σήμερα και αύριο. Μεγάλη τιμή, γιατί όπως οι πόντοι έχουν την εικόνα της Παναγίας Ουμελάς, εμείς οι Ανατολικορμιλιώτες έχουμε την εικόνα της Αγίας Τριάδος. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή βραδιά. Να πούμε ότι στις 9 Ιουλίου έχουμε το Πανελλήνιο Αντάμωμα. Όλοι εκεί, αδελφοί Ανατολικορμιλιώτες, να ανταμώσουμε και να χοροδέψουμε τα δικά μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο σύλλογός μας έχει και την Ιωάννα Αλεξίου, μέλος της ΠΟΣΑΡ, είναι υπεύθυνη νεολαίας, είναι το νέο αίμα του συλλόγου, που έχουμε πολλές προσδοκίες. Τοπική σύλλογη Αλμυρού, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαλατσίδα Αλέκο. Από το σύλλογο Σερακατσαρνέων έχουμε την κυρία Μπραζογούλια Κωνσταντίνα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καπαδοκών, ο κύριος Ζυγκυρίδης Ευθύμιος. Ο πολιτιστικός σύλλογος Πλατάνου, η Πρόοδος, με την πρόεδρο κυρία Παντελοδήμου Άννα. Έχουμε κοντά μας τους λαϊκούς και όχι μόνο. Ο σύλλογος Φίλων Μουσικής Αλμυρού. Και έχουμε και τους φίλους Ανατολικορουμελιώτες. Έχουμε τον πρόεδρο του 9ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιππούπολης Λάρισας, κύριο Γιώργο Παπανικολάου. Έχουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Ενχιάλου Νομού Μαγνησίας. Και φυσικά όλο το χωριό μας. Ναι, συγγνώμη, δεν ανέφερα ότι ο κύριος Γαλατζίδας είναι του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευξηνούπολης. Μαζί μας είναι και ο Σύλλογος Τρακών και ο κύριος Λουλούδης. Πρόεδρος Λιωμήλου. Τώρα έχουμε ένα ευχαριστήριο προς τους κυρίους που μας βοήθησαν να διοργανωθεί αυτήν η βραδιά. Και είναι ο κύριος Καρπέντης Κωνσταντίνος και ο κύριος Παπαγιάννης Αθανάσιος για την προσφορά των κρεάτων. Έχουμε την οικογενειακή ταβέρνα του κυρίου Κατσαμπέκη, την οικογενειακή ταβέρνα της κυρίας Τσόντρα Μαρίνας, το ορθοποιείο Μπαζί, το ορθοπολείο Μαυρογέννη, το κατάστημα των ηλεκτρικών ειδών του κυρίου Νάκου. Ευχαριστούμε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης του Αλμυρού, το λαό του Αλμυρού και το Αλμυρό Info για την κάλυψη της εκδήλωσης. Τον κύριο Αντρονά Χρήστο και Ντόντι Αργύρη για την κάλυψη των ηλεκτρολογικών της εκδήλωσης. Και τέλος, τους συνήθεις ύποπτους του συλλόγου. Είναι ο κύριος Μαλιαρός Γεώργιος και ο κύριος Αλεξίου Μόσχος, που αν δεν ήταν αυτοί οι δύο κύριοι, τίποτα δεν θα ήταν καταφερτό απόψε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε σε όλους καλή διασκέδαση. Και τον κύριο Μπάμπη Βούλγαρη για το μαγείρεμα του φαγητού στην 111. Κοντά μας έχουμε και τον κύριο Αντώνη Μιλιώνη, πρόεδρο της Δήμητρας. Και τώρα το παιδικό χορευτικό θα χορέψει χορούς Ανατολικής Ρουμελίας από τον κύριο Αντώνη Στάμο, χοροδιδάσκαλο του συλλόγου. Η μοκαμπιά να πουχτεί το κρύο, η ονειρό το δροσιρό χορταριά, το δροσιρό
τα ψηλά στα παραθύρια κρυστάλλα. Και τον κύριο Κιλάρη Κωνσταντίνο για όλα αυτά που μας άφησαν και κάναμε για να εκδηλώσουμε αυτή την βραδιά σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους στην 111. Το αφιέρωμα είναι προσφορά της κυρίας Τσιντσίνη Βιβής. Ζητούμε συγγνώμη πριν δεν αναφερθήκαμε στην κυρία Ρουπακιά Μαρία, πρόεδρο Αρχιάλου, και κοντά μας είναι ο αντιδήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Γκογκινούδης Αθανάσιος. Συγχωρέστε μας για οποιαδήποτε παράληψη. Συρτώ.
Ζερβόδεξο, Μπαϊντούσκα, Ζωναράδικο και Κατσιβέλικο.
μαζί μας βρίσκεται και ο αντιδήμαρχος κ. Βαλαμούτης Κωνσταντίνος. Λοιπόν, δεν θέλουμε να σας κουράσουμε λίγο άλλο και αυτά. Για να ξεκινήσει και διασκέδαση και τέτοια. Απλά θέλουμε να, σαν πρόεδρος και σαν τέτοιο όλο το Συμβούλιο, αποφασίσαμε να βραβεύσουμε τους προηγούμενους προέδρους που κατάφεραν να φτάσουν εδώ πέρα το Σύλλογο και να τον πάρουμε εμείς και να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε για να τα καταφέρουμε κι εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, θα ήθελα τον κύριο Δημήτρη Σερίδη να έρθει, ο Δήμαρχος, να βραβεύσει. Τον πρώτο πρόεδρο που ξεκίνησε όλο αυτό το Σύλλογο, τον κύριο Νίκο Τέφογλιο. Μεγάλο ευχαριστώ στη νέα γενιά που ξεκινάει σήμερα και θα είμαστε κοντά τους πάντα συνέχεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ. Δεύτερη χρονολογικά πρόεδρος του Συλλόγου είναι η κυρία Καράβο Παελένη. Παρακαλώ, τη βράβευση να κάνει ο κύριος Αργύρης Στέφανος. Θύμιο και σας εύχομαι ότι το καλύτερο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συλλόγου και τα μέλη της Ανατολικής Ρωμελίας για την τιμή που μας κάνανε. Επίσης με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον δήμαρχό μας, πρόεδρο τότε του χωριού μας, τον κύριο Ισερίδη, που μας βοήθησε πάρα πολύ για να ξεκινήσουμε το σύλλογό μας. Και εύχομαι τώρα και στα παιδιά να συνεχίσουν όπως και εμείς δουλέψαμε, έτσι να συνεχίζουν και τα παιδιά για να σταθεί ο Σύλλογος. Θα κρατάμε την παράδοσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτη χρονολογικά σειρά είναι η κυρία Ευαγγελία Λαγούρα. Εκ μέρους θα την πάρει την βράβευση η κυρία Γιάννα Κουτούλα, δεν είναι δυστυχώς εδώ μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ και αυτή. Και τέταρτος και καλύτερος πρόεδρος που μας στηρίζει και ακόμη και μας δίνει τις μεγάλες συμβουλές του και τις εμπειρίες του και το συμπαθώ πάρα πολύ γιατί αυτός με έβαλε μέσα σε όλα αυτά και θα προσπαθήσω να τα καταφέρω για να τον ανταμείψω. Είναι ο κύριος Γιώργος Ανδρουλάς. Την βράβευση θα την κάνει η κυρία Αντιπρόεδρος Μίνα Τέφωνα. Thank you.
Να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο που είπε τα καλύτερα λόγια, στο υπόλοιπο συμβούλιο, οι οποίοι είναι καινούργοι και προχωράνε τώρα. Εγώ σαν πρόεδρος υπήρξα όλα αυτά τα χρόνια, προσπάθησα το καλύτερο για το Σύλλογο και πιστεύω ότι πάλι θα είμαι κοντά τους και θα προσπαθώ από κοντά να τους έχω, για να πάνε και αυτοί ακόμα καλύτερα. Ο Σύλλογος είναι το έθιμο, είναι οι ρίζες μας και πρέπει να τις στηρούμε και να τις υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στο καβάλι και στο τραγούδι ο Νίκος Παπαδημητρίου. Στην γκάιτα ο Θανάσης Δούκας. Στο ακοντό ο Κώστας Δεμετζής. Στο ταούλι ο Ηλίας Μίσκας. Στο κλαρίνο ο Νίκος Ζάρκος. Και εγώ, Παπούτσης Αλέξανδρος, στρατιώτη και λίρα και τραγούδι. Ευχαριστώ να περάσετε όμορφα απόψε. Και ήχος... Κώστας Κολώνης. Κουφάνης.
ήταν πόλη, το Παναγύρι ήταν πόλη, κι ο τόπος ήταν λίγος, κι ο τόπος ήταν λίγος. Σαράντα διπλώνει χώρος, σαράντα διπλώνει χώρος, μ' 62 τραπέζια, μ' 62 τραπέζια.
σακογραμμάνα, μα τι με σακογραμμάνα.